Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Με παιδικές φωνές και χαμόγελα γέμισαν σήμερα οι εγκαταστάσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού Βαρουξή. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χυμαδιού μας επισκέφθηκαν και γνώρισαν από κοντά τον μαγικό κόσμο της ενημέρωσης. Η εφημερίδα Πατρίς που κρατάω στα χέρια μου είναι η δεύτερη αρχαιότερη εφημερίδα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εκδίδεται καθημερινά από το 1902. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στην αίθουσα σύνταξης όπου εργάζονται οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας Πατρίς, του Πατρίς News και της ΣΟΡΤ, στους χώρους των μοντάζ του σταθμού και του ατελιέ της εφημερίδας, στο Master Control και το κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης, αλλά και στα πιεστήρια της εφημερίδας. Απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα με το σημερινό που διοργανώνει για τέταρτη χρονιά την Παρασκευή, 29 Μαρτίου, η εφημερίδα Πατρίς. Το δωμάτιο που είναι πίσω από τα τζάμια είναι όλη η διαχείριση του καναλιού. Είναι το control. Έχετε δει πως στις ειδήσεις ο παρουσιαστής κοιτάει μόνο την καμερά του. Ναι. Και λέει το κείμενό του σαν να το έχει μάθει απ' έξω, να έχει μάθει ένα ποίημα. Ναι. Δεν έχει μάθει κάποιο ποίημα απ' έξω, γιατί είναι αδύνατο κάθε μέρα να μαθαίνουμε τόσα πολλά απ' έξω. Είναι το λεγόμενο auto-cue. Οι μικροί μαθητές έδειξαν με τις απορίες τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν μπρος και πίσω από τις κάμερες, για τα τεχνικά ζητήματα, τα δημοσιογραφικά, τον τρόπο λειτουργίας και παραγωγής και φυσικά όλα τα επαγγέλματα του χώρου. Αφού λοιπόν τυπωθεί η εφημερίδα και τελειώσει η τύπωση της γύρω στις 4 με 4,5 ώρα, έρχονται οι διανομείς, οι συνοδοί μας που τους λέμε, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που παίρνουν τις εφημερίδες και τις μοιράζουν σε όλη την Ιλία και σε όλες τις περιοχές.